σοκάρει ο Ουκρανός πολιτικός. Αν ο Ζελένσκι χάσει την Οδησσό, τότε η Δύση θα παρατήσει την Ουκρανία. Η νόσο σημαντική είναι η πρωτεύουσα. Η Ρωσία λοιπόν πρέπει να απελευθερώσει την Οδησσό, η οποία είναι πολύ σημαντική για την Ουκρανία και πλησιάζει το επίπεδο πρωτεύουσας για την χώρα. Έχοντας χάσει το μεγαλύτερο λιμάνι της στη Μαύρη Θάλασσα, η Ουκρανία δεν θα αποτελεί πλέον εργαλείο για την Δύση. Στις παραπάνω δηλώσεις, προέβη ο Ίγκορ Μαρκόφ, πρώην αντιπρόεδρος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος κατάγεται από την Οδησσό. Η σελίδα PolitNavigator πήρε συνέντευξη από τον Ουκρανό επίσημο, ο οποίος στην ερώτηση τι ρόλο διαδραματίζει ο Οδησσός για την Ρωσία και την Ουκρανία σήμερα, απάντησε: «Η Οδησσός είναι στρατηγικά σημαντική. Με το χάσιμο της Οδησσού, η Ουκρανία δεν θα είναι πλέον ενδιαφέρουσα για την Δύση. Είναι μια περιοχή κλειδί, η σημασία της δεν απέχει πολύ από αυτήν της πρωτεύουσας. Χωρίς την Οδησσό, η Ουκρανία θα σταματήσει να αποτελεί ένα εργαλείο για την Δύση στην μάχη της έναντι της Ρωσίας και έτσι οι δυνάμεις στην Δύση θα προσπαθήσουν να σταματήσουν αυτή την σύραξη όσο πιο γρήγορα μπορούν». Έπειτα, ρωτήθηκε εάν οι Ρώσοι πρέπει να σχεδιάσουν την απελευθέρωση της Οδησσού ή αν πρέπει καλύτερα να εγκαταλείψουν τέτοιες βλέψεις προς το παρόν. Η Ρωσία δεν θα έχει άλλες επιλογές, πρέπει να νικήσει και πρέπει να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Όσο υπάρχει και ένα τετραγωνικό μέτρο Ουκρανίας, θα υπάρχει απειλή για την Ρωσία. Στη συνέχεια, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ουκρανό γιατί πιστεύει πως οι ρωσικές δυνάμεις δεν προχώρησαν προς την Οδησσό, παρά το γεγονός πως πέρυσι οι Ρώσοι στρατιώτες έφτασαν στα περίχωρα του Νικολάεφ, λίγο έξω από την Οδησσό. Ρωσικά στρατεύματα στάθηκαν και έξω από το Κίεβο για ένα μήνα. Γιατί δεν κατέλαβαν την πρωτεύουσα? Εμένα δεν με απασχολεί το γιατί, αλλά πράγματι πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται. Μετά, τον ρώτησαν πώς ζει ο λαός της Οδησσού σήμερα. Η Οδησσός, όπως και η υπόλοιπη Ουκρανία, ζει μόνο με το άγχος. Σίγουρα αρκετοί από αυτούς περιμένουν να γυρίσουν στη Ρωσία, αλλά είναι ανούσιο να αναρωτιόμαστε πόσοι, γιατί όποιος απαντήσει καταφατικά σε μια τέτοια ερώτηση θα χαρακτηριστεί προδότης από τους Ουκρανούς. Είναι ανούσιο να προσπαθούμε να το αναλύσουμε. Μόλις απελευθερωθεί η πόλη, θα είναι ξεκάθαρο ποιος πίστευε τι τόσα χρόνια. Τέλος, ερωτημένος πώς μπορεί να προστατέψει η Ρωσία την Κρυμαία από ουκρανικές επιθέσεις από την Οδησσό, ο ίδιος απάντησε: «Πρέπει να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται η ρωσική ειδική στρατιωτική επιχείρηση και να καταληφθεί όλη η Ουκρανία. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε πως θα σταματήσει ο βομβαρδισμός της Κρυμαίας και άλλων ρωσικών εδαφών, όπως και ο θάνατος πολιτών της Ουκρανίας». Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.